Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βάλσαμο Συρίγο. Είναι υποψήφιο στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και μέλος στο εργατικό κέντρο του Λαβρίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, εσείς ανησυχείτε σε σχέση με τις εξελίξεις σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ή υπήρχε μια, θα λέγαμε, υπερβολή από πλευράς κυβέρνησης στη διαχείριση? Κοιτάξτε, εμείς σαν κόμμα είμαστε ιδιαίτερα ανησυχοί. Όχι τώρα, το τελευταίο διάστημα με την ένταση της τουρκικής προκλητικότητας που συνεχίζεται. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλες πολιτικές δυνάμεις μιλάγανε για θετική ατζέντα με τις τουρκοκυπρίους, με την Τουρκία κτλ. Ναι. Το προκλητικό είναι ότι ο κ. Τσίπρας βγαίνει και λέει ότι ο λαός μας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής με τις συμμαχίες που έχει κάνει. Αυτές οι συμμαχίες είναι το ΝΑΤΟ, οι οποίοι έχουν βάλει το λαό μας πολλές φορές σε περιπέτειες. Είναι με το ΝΑΤΟ, με αυτές τις συμμαχίες γκριζαρίστηκε όλο το Αιγαίο. Με το ΝΑΤΟ χάθηκε η Κύπρος. Με το ΝΑΤΟ υπογράφηκαν η Συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να έχουμε επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις της περιοχής. Δεν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία με τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν έχει από ό,τι γνωρίζω ακόμα δεν έχει υπάρξει και περιμένουμε να ενημερωθούμε για το τι επέβαλε αυτή την έκτακτη σύγκληση του Κισαία. Mm-hmm. Ναι, κάποιοι λένε ότι ήταν και λίγο τα δραματοποίησε τα πράγματα ο κύριος Τσίπρας λόγω εκλογών, προεκλογικής περίοδου, να δημιουργήσει ένα κλίμα στήριξης εμέσως της κυβέρνησής του. Ο κύριος Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες μιλάει για τζούφκες γεωτρήσεις της Τουρκίας και αυτό δεν είναι... Στο να λέγεται, είναι ρωσικά ανευθυνότητα από τη μεριά του. Αυτή η αντιμετώπιση των εξελίξεων οδήγησε σε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Mm-hmm. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακολουθούν αυτή την επικίνδυνη πολιτική που εντάσσει γενικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό στο πλαίσιο των σφοδρών ανταγωνισμών που υπάρχουν σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Που έχει να κάνει με τους αγωγούς πετρελαίου, με το φυσικό πλούτο αυτών που θέλουν να αρπάξουν. Τα μονοπόλια. Ο μόνος που μπορεί να αισθάνεται ασφαλής από αυτές τις συμμαχίες του Πρωθυπουργού μπορεί να είναι μόνο τα μονοπόλια, τα οποία θα αρπάξουν αυτόν τον πλούτο να βγάζουν δισεκατομμύρια κέρδη στις πλάτες των λαών της περιοχής. Η ΛΑΗ πρέπει να ανήσει γενικότερα. Υπάρχει όμως άλλος δρόμος, άλλη απάντηση τουλάχιστον από την πλευρά της χώρας μας πέρα από το διεθνές δίκαιο και τις όποιες συμμαχίες έχει? Η άλλη απάντηση κατά γνώμη σας ποια μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, το λαό μας πρέπει να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Μπορεί να ζήσει σε μια χώρα όπου έχει φυσικό πλούτο και την τεχνολογία και τεχνογνωσία και εργατικό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο να ζει και να ευημερεί ο κάθε λαός με το δικό του πλούτο και με τις δικές του ανάγκες και συνεργαστεί και με άλλες χώρες. Αυτός είναι ο πραγματικός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι λαοί και όχι ο δρόμος των ανταγωνισμών, των μονοπωλίων, του κέρδους. Που φέρνει βαρβαρότητα, φτώχεια και πολέμους. Mm-hmm. Σήμερα στον υπεραλιστικό κόσμο που βλέπουμε, όλοι υπάρχουν λαοί που σκάβουν με τον κασμά και βγάζουν το πετρέλαιο στα πόδια τους και δυστυχώς όλους του δυστυχούν αυτοί οι λαοί. Δείτε τι γίνεται στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Λιβύη, στη Βενεζουέλα. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτός ο δρόμος, αυτή η προοπτική των ανταγωνισμών, των υπεραλισμών, του υπεραλισμού δεν παίρνει καλά αποτελέσματα για τους λαούς. Υπάρχει ο άλλος δρόμος που είναι υποχρεωμένοι οι λαοί να τον διαβούν και να τον περπατήσουν. Και διαφορετικά σε άλλη περίπτωση, το μόνο που σου περιμένει είναι πόλεμοι, φτώχεια και εξαθλίωση. Mm-hmm. Σε αυτό το δρόμο, λοιπόν, πάνω σε αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσουν οι εργαζόμενοι, ο λαός της χώρας μας. Σε αυτό το δρόμο, λοιπόν, και στις 7 του Ιούλη πρέπει να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αν είναι ισχυρό την επόμενη μέρα, και την επόμενη μέρα. Θα έχουμε μια από χέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση και, που τη δεσμεύουν τα μνημόνια, που τη δεσμεύουν 700 μνημονιακοί νόμοι, τη δεσμεύουν τα ματωμένα πλεονάσματα. Mm-hmm. Και αντιπολίτευση σε αυτήν την κυβέρνηση, μια πραγματική κυβέρνηση. Η εκτίμησή σας είναι και ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια συνέχεια της τωρινής? Η εκτίμησή μας είναι ότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει στην ίδια ρότα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόνη της με συγκυβέρνηση. Ένα μήνα δεν μπορεί να αλλάξουν εύκολα αυτοί οι σχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί.
Άρα υπάρχει αρκετός χώρος για την αντιπολίτευση, για εσάς, για να κάνετε αντιπολίτευση, ή θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορέσει άνετα το κουστούμι που φόρεγε πριν το 2015? Κοιτάξτε, το ΣΥΡΙΖΑ τον είδε και τον βίωσε το πισί του ελληνικός λαός από τις πρακτικές του και από την πολιτική που εφάρμοσε, που ήταν η πολιτική υπηρέτηση των μονοπωλίων και χτύπησε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο τα χτύπησε. Το ΣΥΡΙΖΑ τον είδαμε, τον γνωρίσαμε, το ρόλο που έπαιξε στην πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι δεσμευμένος από τα μνημόνια, από το τρίτο μνημόνιο που ήρθε να επικυρώσει το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, να ξεπλύνει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά είναι το κοινάλ, το ΠΑΣΟΚ που έχει δεσμευτεί και αυτό για τα μονοπόλια, που δεν μπορούν να κάνουν σε καμιά περίπτωση αντιπολίτευση σε αυτές τις πολιτικές, που είναι η υπηρέτηση των μονοπωλίων και το. Ευρωπαϊκή Ένωση και των ανταγωνισμών. Και ότι φυσικά τα αναφώματα, όπως είναι ο Βαρουφάκης. Μπράβο, γι' αυτό θα σας ρωτάω, κύριε Συρίγο, πώς το αξιολογείτε το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη, πολιτικά πού το κατατάσσετε? Κοιτάξτε, είναι ένα κόμμα ανάφωμα. Είδαμε τα τελευταία χρόνια πώς διαμορφώθηκαν τέτοια κόμματα, πώς εμφανίστηκαν σαν αντιβολαβίδες. Εμφανίστηκαν, μπήκαν στο πολιτικό στίβο και μετά εξαφανίστηκαν. Τον ίδιο ρόλο έρχεται να παίξει τώρα ως ανάφωμα ο κύριο Βαρουφάκη, ο οποίο. Ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι το 80% των μνημονιακών νόμων είναι σε θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κ. Βαρουφάκης. Και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε σε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν έχει να προσδώσει τίποτα στο λαό, γιατί υπηρετεί και αυτός με συνέπεια τις επιλογές αυτές του μεγάλου κεφαλαίου, με διάφορες εναλλαγές εκεί πέρα στο μείγμα της διαχείρισης. Στην πραγματικότητα όμως είναι. Και αυτό δεσμένο σε αυτό το άρμα. Η μοναδική λοιπόν δύναμη που μπορεί να στηριχθεί ο λαός είναι το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, που δίνει με συνέπεια τους αγώνες καθημερινά στην πάλη για να υπάρξουν λογικές συμβάσεις, για να μπορέσουμε να βάλουμε φρένο σε αυτή την βαρβαρότητα. Να υπάρχουν οι 8ωρο. Και πραγματικά σήμερα είναι τραγικό να συζητάνε για το 7ήμερη εργασία και όλα αυτά που συμβαίνουν, όταν υπάρχουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία ΣΕΡΓΑΣ. Και όλες αυτές οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάνε για 78 ώρες εργασία την εβδομάδα. Αυτή είναι η πολιτική που υπηρετούν όλοι τους. Αυτοί είναι οι οποίοι κατέληξαν την εργατική αργία. Σήμερα τα παιδιά, το εργαζόμενο λαό, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στα νησιά του Αιγαίου, δεινοπαθούν με 30 μέρες εργασία, 12 ώρες την μέρα. Τι είναι η πραγματικότητα? Και ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε ποιος θα φέρει το 7 όταν υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας. Αυτή λοιπόν η πολιτική που θα συνεχίσει και την επόμενη μέρα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα, με ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, και αυτό μπορεί να γίνει με ένα ισχυρό ΚΚΕ για να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά, να κόψουμε την επίθεση. Και ταυτόχρονα να αρχίσουμε να αναχτούμε δικαιώματα και καταστήσεις που πάσαμε, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξει και ο δρόμος της προοπτικής, του άλλου δράμα ανάπτυξης που συμφέρει τους εργαζόμενους, για να μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα που θα έχει δικαιώματα εργαζόμενος και δεν θα καθορίζεται τα κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων. Να είστε καλά, κύριε Συρίγο. Τώρα στην περιοχή μας, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Κάριστο, αυτή τη στιγμή γίνεται μια επένδυση 4 δισεκατομμύρια ευρώ με ανεμογεννήτριες. Αυτή την επένδυση την χρηματοδοτεί το ελληνικό δημόσιο, την επιδοτεί μέσα από τα δικά μας λεφτά, μέσα από το φόρο που πληρώνουμε εμείς, μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ, για να επιδοτούνται οι επιχειρηματίες. Το εγγυούνται για 10 χρόνια ότι θα το αγοράζουν την κιλοβατόρα σε αυτόν τον επενδυτή 3 φορές πάνω από ό,τι πραγματικά αξίζει. Και εδώ πέρα, τις τελευταίες 10 μέρες, έχουμε συνδέσει 30 ρεύματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βάλουν να προσιστούν το air-condition σπίτι τους. Λοιπόν, είναι ανάγκη αυτός ο κοινωνικός πλούτος, τα μέσα παραγωγής να γίνει κοινωνική ιδιοκτησία, να παράγουν για βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι για τα κύρια των μονοπωλιακών ομίλων. Πάνω σε αυτό το έδαφος, πάνω σε αυτή την πολιτική που είναι καρφή στο μάτι των εμπεριστών, καρφή στο μάτι των καπιταλιστών, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο και για κατακτήσεις και για συλλογικές συμβάσεις και για δικαιώματα. Γι' αυτό ΚΚΕ ισχυρό, καλούμε όλους τους προοδευτικούς, όλους τους αριστερούς ανθρώπους να πάνε στην κάλπη και να κάνουν το βήμα αυτό, γιατί πολύ ενδεχομένως να υπήρχε και αποχή στη μέση που είναι και καλοκαίρι. Να δούμε, γιατί είναι 7 Ιουλίου πράγματι, πρώτη φορά έτσι. Ναι, να πάνε βαστικά, γιατί δεν χωράει πεσημισμός, δεν χωράει αισιοδοξία, αλλά αισιοδοξία να πάνε να στηρίξουν αυτό το κόμμα που την επόμενη μέρα θα κάνει να χαμογελάει ο λαός.
ανεξάρτητα ποιος από τους δύο θα είναι η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγκο.